40.560 είναι τα νέα κρούσματα. 50.000 κρούσματα. 119 νέες απώλειες. 112 θανάτους. Η μετάλλαξη Όμικρον εκτείνεξε τα κρούσματα κορονοϊού σε όλον τον κόσμο, φυσικά και στην Ελλάδα. Παρά τον αμύωτα υψηλό αριθμό θανάτων, η χώρα μας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια αισιοδοξίας. Και καθώς θα κλείσουμε 2 χρόνια πανδημίας τον Μάρτιο, πολλοί βλέπουν σε αυτούς τους αριθμούς το φως στην άκρη του τούνελ. Η επιστημονική κοινότητα όμως παρουσιάζεται διστακτική. Πόσο κοντά ή μακριά βρισκόμαστε από το τέλος της πανδημίας και τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε ότι ο ιός θα γίνει ενδημικός? Ας ξεκινήσουμε από τα θετικά. Όλες οι πανδημίες κάποτε τελειώνουν. Αυτό όμως μπορεί να πάρει πολλά χρόνια. Οι πανδημίες τελειώνουν με 3 τρόπους. Υπήρξαν οι ιοί που απλώς εξαφανίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης και καραντίνας. Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν ο SARS, που έσβησε 1,5 χρόνο μετά την εμφάνισή του. Άλλους ιούς τους έχουμε σταματήσει μέσω εκτεταμένου εμβολιασμού, όπως για παράδειγμα την ευλογιά. Άλλες πανδημίες τελειώνουν μεταβαίνοντας σε ενδημική κατάσταση, όπως για παράδειγμα η Ισπανική γρίπη. Τα 2 πρώτα της χρόνια, έναν αιώνα πριν, το ποσοστό θνησιμότητας άγγιζε το 20%. Σήμερα, ο ίδιος ιός έχει ποσοστό θνησιμότητας μικρότερο από 0,1%. Ωστόσο, οι λέξεις ενδημία και ενδημικότητα προκαλούν σύγχυση ακόμα και στην επιστημονική κοινότητα. Τι ακριβώς σημαίνουν? Πολλές φορές κάνουν το λάθος μερικοί να θεωρούν ότι ενδημικό σημαίνει λιγότερο επικίνδυνο. Όχι, η έννοια της ενδημικότητας δεν σχετίζεται με το πόσο παθογόνο είναι μια παραλλαγή, μια μετάλλαξη, ένας ιός. Δεν σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε μικρή ή μεγάλη κυκλοφορία. Στην ενδημικότητα, το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι μπορεί σε μεγάλο βαθμό να προβλέψει πότε θα συμπεριφερθεί και το παθογόνο. Ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί η γρήπη. Εδώ, με τον συγκεκριμένο ιό, δεν ξέρουμε πώς θα συμπεριφερθεί. Δεν έχουμε καταλάβει καν το πώς συμπεριφέρεται όλο αυτό το διάστημα. Είδαμε μια μετάλλαξη, το όμικρον, το οποίο εμφανίστηκε από το πουθενά. Δεν ακολουθεί την φυσιολογική εξελικτική κλίμακα που θα περιμέναμε. Όταν ο ιός πάψει να μας εκπλήσει, θα είμαστε πλέον σε κατάσταση ενδημικότητας. Άρα η κάθε μετάλλαξη που πιθανώς εμφανίζεται θα μπορεί να προκαλέσει ανάλογο πισωγύρισμα με αυτό που έφερε η όμικρον. Κανένας δεν μπορεί να προβλέψει τι χαρακτηριστικά θα έχει το επόμενο στέλεχος, όπως μέχρι τώρα αποτύχαμε να προβλέψουμε όλες τις φορές τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που θα εμφάνιζε το κάθε στέλεχος που μας προβλημάτισε. Αυτή τη στιγμή υπολογίζουμε ότι το κύμα της όμικρον θα μολύνει περίπου ένα 30-40% του πληθυσμού μέσα σε λίγες εβδομάδες. Αυτό είναι πρωτόγνωρο, το να βλέπουμε έναν ιό να μολύνει τόσο πολύ μέρος της κοινότητας σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. Δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Θα συμβεί ξανά το ίδιο και του χρόνου? Και ποιο θα είναι, ή θα συμβεί αυτό σε λίγα χρόνια? Πόσο θα αντέξει η προστασία που έχουμε τώρα έναντι στην πιθανότητα επαναλίμωξης ή επαναμόλυνσης, ειδικά του πληθυσμού που έχει εκτεθεί μια φορά τώρα στην όμικρον? Δεν το γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε πάντως με βεβαιότητα είναι ότι ο ιός θα συνεχίσει να μεταδίδεται και να μεταλλάσσεται. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, μεταλλάσσεται κάθε 2 εβδομάδες. Πράγματι, η όμικρον προκαλεί υπιότερη νόσηση από την δέλτα. Αλλά κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όσο περνάει ο καιρός, ο ιός θα αποδυναμώνεται και η νόση θα γίνεται λιγότερο επικίνδυνη. Τότε πώς μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι, έστω και συγκρατημένα? Βρισκόμαστε σε μία, μάλλον από ό,τι φαίνεται, στην τελευταία στροφή του πρώτου και πλέον επικίνδυνου κύκλου της πανδημίας. Από εκεί και πέρα όμως, όταν κοιτάξουμε πίσω από αυτή την πολύ δύσκολη στροφή, πράγματι θα δούμε μία κατάσταση η οποία θα φαντάζει περισσότερο ομαλή από ό,τι είχαμε μέχρι τώρα. Και αυτό γιατί οι δεξαμενές των ανεμβολίαστων στην κοινότητα θα έχουν μικρύνει πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα, ακόμα και με την όμικρον, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που καταλήγουν στα νοσοκομεία, στις ΜΕΘ και πεθαίνουν, παραμένουν οι ανεμβολίαστοι. Οπότε, όταν θα κλείσουν αυτές οι δεξαμενές, όπως αναμένεται να κλείσουν σε σημαντικό βαθμό τώρα με την όμικρον, είναι λογικό η συμβίωσή μας με τον ιό από εκεί και πέρα να φαντάζει λιγότερο εκρηκτική. Οι επιστήμονες, βέβαια, σε αντίθεση με τους πολιτικούς, δεν δίνουν συγκεκριμένο deadline στον κορονοϊό. Θεωρώ ότι το να συζητάμε για το τι θα γίνει αύριο, μεθαύριο, το Πάσχα, είναι μια λάθος συζήτηση. Δεν έχουμε ασχοληθεί λοιπόν με αυτό, δεν έχουμε ασχοληθεί με τις αυξανόμενες ΜΕΘ, που οι ΜΕΘ είναι περισσότερες από όταν στην αρχή του έτους. Οι ΜΕΘ καταλαμβάνονται και κάποια στιγμή θα πρέπει να έχουν αρχίσει να πέφτουν. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Ας εστιάσουμε σε αυτό, ας εστιάσουμε στο πώς θα καταφέρουμε να έχουμε λιγότερες ΜΕΘ την επόμενη εβδομάδα και λιγότερους νεκρούς τη μεθεπόμενη εβδομάδα.
Αυτή τη στιγμή δεν είμαστε σε ενδημική συμβίωση με τον κορονοϊό. Αντίθετα, βιώνουμε εξάρσεις κρουσμάτων και περιορισμούς σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Η μετάδοση του ιού δεν είναι σταθερή. Τα νοσοκομεία είναι στα όρια τους. Αλλά όταν φτάσουμε σε μια ενδημική κατάσταση, δεν θα υπάρξει κάποια επίσημη δήλωση ή μια έκτακτη είδηση που θα το ανακοινώνει. Αυτό θα γίνει σιγά-σιγά. Και δεν θα ξέρουμε ότι ο κορονοϊός είναι ενδημικός μέχρι αυτό όντως να συμβεί.